κόλαφος για τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την προσφυγή τους κατά των ποσοστώσεων στο προσφυγικό. Οι δύο χώρες ζητούσαν να μην δέχονται πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αλλά το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό. Αναλογικό μέτρο που βοηθά την Ελλάδα και την Ιταλία να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης του 2015, χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το μηχανισμό υποχρεωτικής μετακατάστασης ετούντων άσυλο, απορρίπτοντας την προσφυγή Ουγγαρίας και Σλοβακίας, που υποστηριζόμενες και από την Πολωνία, αξίωναν την εξαίρεσή τους από το εν λόγω σύστημα. Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση Βουδαπέστης και Μπρατισλάβας, που κάνουν λόγο για ιδεχθή, εξωφρενική και απαράδεκτη απόφαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα συμμορφωθούν. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot, megvédje a magyar embereket, megvédje a biztonságunkat. Po druhé, je veľmi dôležité povedať, že rešpektujeme tento právny názor Súdneho dvora Európskej únie. A po tretie, na politickom postoji mojej vlády, pokiaľ ide o kvóty a migrantov, sa absolútne nič nemení. A metakinitis tis tesis tis dilóni kej Polónia. Natomiast to nie zmienia absolutnie stanowiska polskiego rządu, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Myślę, że również i Grupy Wyszehradzkie. Όμως η Κομισιόν ζητά και από τις τρεις χώρες να εκπληρώσουν αμέσως τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του μηχανισμού μετεγκατάστασης προσφύγων, απειλώντας με κυρώσεις και πρόστιμα. We should not forget that solidarity is a two-way street. And it's not, as I said, an à la carte dish. One that can be chosen for border management and rejected when it comes to complying with relocation decisions. Άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου ζήτησε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Ζίγμαρ Γκάμπριελ, ενώ με ικανοποίηση υποδέχονται την εκνηγορία οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Solidaritásról beszélünk, Európán belüli solidaritásról és arról, hogy Görögországban a határok lezárása után kb. 80 ezer ember rekedtott, azokkal valamit kezdeni kell, és nem lehet azt elvárni, hogy egyetlen egy ország oldja meg ezt a problémát. Ωστόσο, η στάση των τριών χωρών δείχνει ότι η ρήξη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό είναι βαθιά. Ενώ, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί η εσωτερική προπαγάνδα προκειμένου να ενισχύσει την εθνικιστική ατζέντα των κυβερνήσεων Ουγγαρίας και Πολωνίας.